μύτη μας. Μας βασανίζει από το πρωί. Σήμερα αλύσουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα που απασχολεί τις νοικοκυρές και τον κόσμο που μαγειρεύει. Θα ψήσουμε ένα τέλεια ζουμερό ψαρονέφρι. Θα σας δείξω ποιος είναι ο τρόπος για να γίνει αυτό και να έχει αυτό εδώ το ζουμερό χρώμα. Κοιτάξτε, το φιλέτο του χοιρινού που είναι το ψαρονέφρι, δεν έχει να κάνει κάτι με ψάρι. Λοιπόν, είναι το πιο τρυφερό κομμάτι από το χοιρινό. Με αποτέλεσμα πολλοί κόσμοι να το μαγειρεύει λάθος. Και σκόρδο. Πολλοί κόσμοι να το μαγειρεύει λάθος. Και το τελικό αποτέλεσμα θα είναι. Περίμενε, Κατερίνα, θα σου βάλω τώρα το ζουμάκι από το κρέας. Αλλά επίσης θα σου βάλω και μία μουσταρδί σάλτσα. Από εδώ, πάνω θα μπει αυτό. Και έχουμε και πατάτο σαλάτα. Τέλειο. Για αυτό το λοιπόν, σήμερα αυτό το φαγητό που φτιάχνουμε είναι ένα ζουμερό ψαρονέφρι. Θα σα δείξω πώς θα το φτιάξετε τέλεια. Με μία πάτατο σαλάτα. Να σου βάλω εγώ καλύτερα. Ναι, γιατί παιδιά κάτι θα γίνει. Και μία σάλτσα με μουστάρδα. Γιατί σήμερα μαζί μας έχουμε την απαλή μουστάρδα από την Οξοπία Ζαφυρόπουλος Παν, που συνήθως έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε τα ξύδια βαλσάμικο, αλλά σήμερα θα σας δείξουμε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση, πώς θα φτιάξουμε αυτό το ωραίο ψαρονέφρι και θα απογειώσουμε τη γεύση που ταιριάζει πάρα πολύ η μουστάρδα και μαζί σε συνδυασμό με μια πατατοσαλάτα. Πολύ απλή διαδικασία. Αν ακολουθήσετε τα βήματα, θα φτιάξετε ένα τέλειο γεύμα και πάρα πολύ ελαφρύ, χωρίς πολλά λιπαρά. Είναι να θα το λέγαμε ένα γεύμα, Κατερίνα, πω, το οποίο το όλοι στην οικογένεια θα το φάνε και δεν θα βαρύνουν και είναι ό,τι πρέπει. Πάμε να ξεκινήσουμε με την κάρτα. Πω. Και ο κρατερός τώρα θα ξεκινήσει. Σειρά μου, ναι. Λοιπόν, θέλουμε περίπου δύο ψαρονέφρια, είναι περίπου με 500 γραμμάρια το καθένα, ένα κιλό, μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω, δεν μας πειράζει. Τρεις κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, τρεις σκελίδες σκόρδο, μισό ματσάκι μπόλικο, θέλουμε μπόλικο θυμάρι. 1/3 του φλιτζανιού ξύδι βαλσάμικο. Θέλουμε τώρα 3 κουταλιές σούπα σε ελαιόλαδο. Ένα ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Μία σκελίδα σκόρδο. Μισό φλιτζάνι λευκό κρασί. 4 κουταλιές σούπα απαλή μουστάρδα παν από την Οξοπία Ζαφυρόπουλος. Ένα φλιτζάνι ζωμό κοτόπουλο. Πάει το χοιρινό. Και τώρα για την πατατοσαλάτα θα χρειαστούμε 1,5 κιλό πατάτες, τις οποίες θα τις κόψουμε και θα τις βράσουμε, θα σας εξηγήσω πώς. Μισό ξερό κρεμμύδι, 4 κρεμμυδάκια φρέσκα ψιλοκομμένα, 3 βραστά αυγά, 1 κλωναράκι σέλερι, μισό φλιτζάνι αγκουράκια τουρσί, είναι περίπου 8 με 10 αγκουράκια μικρά, 1/3 από ένα ματσάκι μαϊντανό και για να το δώσουμε μια ωραία έτσι ένα τελείωμα, θέλουμε μισό φλιτζάνι μαγιονέζα light, μισό φλιτζάνι γιαούρτι, μία κουταλιά της σούπας απαλή μουσάρδα πάνω από την Οξοπία Ζαφυρόπουλος για να της δώσουμε λίγο οξύτητα και να περάσουμε μια ωραία γεύση μέσα, δύο κουταλιές σούπας λεμόνι και ξύσμα από ένα λεμόνι, αλάτι και πιπέρι και αυτά είναι τα υλικά για την πατατοσαλάτα. Είναι συγκλονιστικό. Το φαγητό είναι συγκλονιστικό και συγκλονιστική είναι και αυτή η σάλτσα που έχουμε βάλει από πάνω με το νέο προϊόν από την Οξοπία Ζαφυρόπουλος, την μουστάρδα. Έχουμε χρησιμοποιήσει σήμερα απαλή, γιατί υπάρχει και πικάντικη, αν θέλετε μια πιο πικάντικη γεύση, όπως βλέπετε εδώ μπορείτε να το κάνετε πικάντικο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το εξής. Από αυτή την σος δεν έχει ένα κατσαρόλι μεγάλο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πρώτο βήμα και σημαντικό είναι να βγάλουμε το ψαρονέφρι εκτός ψυγείου. Σας το λέω συνέχεια αυτό. Γιατί τι θα κάνουμε, θα το θωρακίσουμε και θα το τελειώσουμε στο φούρνο. Πολλοί κόσμοι τι κάνει, το λάθος που κάνει με το ψαρονέφρι, ειδικά οι νοικοκυρές, είναι να το κόβουν σε μικρά κομμάτια και να το ψήνουν σαν όπως είναι τα κομμάτια που βλέπουμε τώρα που τρώει η Κατερίνα και ο Κρατερός, που τα έχω κόψει αφού το έχω μαγειρέψει. Δηλαδή να μην το μαγειρεύουν ολόκληρο. Όταν είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει λίπος, εντάξει, είναι στεγνό και είναι το φιλέτο, το καλύτερο κομμάτι από το χοιρινό. Αν το ψήσουμε σε μικρά κομμάτια, το αποτέλεσμα θα στεγνώσει. Ενώ με τον τρόπο που θα σας δείξω σήμερα, πάρα πολύ απλό, ξεκινάμε με πάρα πολύ απλό τρόπο, θα το φέρετε τέρμα ζουμερό. Λοιπόν, τι άλλο θα κάνεις για μας, έχουμε και λέμε. Τι άλλο. Κοίτα, Κατερίνα, τι κάνουμε. Έλα. Παίρνουμε μία. Κατερίνα, θα μου το βάλεις λίγο τέρμα. Παίρνουμε ένα μεγάλο τηγάνι και το προθερμαίνουμε σε υψηλή θερμοκρασία. Εδώ καλό είναι για να μην χρειαστείτε να κάνετε τριμάρισμα, δηλαδή να κόψετε περί τα κομμάτια και να πείτε στο χασάπι σας, παρακαλώ, να μου το καθαρίσετε, να σου βγάλουν τα λιπάκια τα αρχαία. Αυτό, μια χαρά. Μπράβο, Αγγέλη, τέλειο. Έχουμε και λέμε. Το ψαρονέφρι, το πάνω του κομμάτι είναι πιο χοντρό, ενώ το κάτω είναι πιο λεπτό. Εντάξει, βλέπουμε τη μεγάλη διαφορά. Που σημαίνει ότι αν το ψήσουμε στον ίδιο χρόνο, εδώ θα στεγνώσει και εδώ θα είναι. Δηλαδή δεν μπορούν να ψηθούν ομοιόμορφα. Οπότε τι κάνουμε. Το κόβουμε στη μέση. Εντάξει. Έτσι ώστε όταν το ψήσουμε, πρώτα να αφαιρέσουμε το πρώτο κομμάτι που θεωρητικά λόγω με τη λογική θα έχει ψηθεί πιο πριν. Σωστό. Εντάξει. Οπότε
Ξεκινάμε τώρα. Έχουμε μια κατσαρόλα ή ένα τηγάνι σε πολύ υψηλή θερμοκρασία και αυτό που θα κάνουμε είναι θα βάλουμε ελάχιστη μουστάρδα. Πού? Στο κρέας, πάρα πολύ λίγη. Γιατί θα δημιουργηθεί μια πολύ ωραία στρώση. Κάτσε τώρα να οξυνθεί. Λίγο, περίπου μισό κουταλάκι του γλυκού. Εντάξει, γιατί μετά εμείς θα φτιάξουμε μια σάλτσα που θα έχει πολύ έντονη γεύση της μουστάρδας. Εδώ, κοιτάξτε. Θα κάνουμε το μικρό μας μασαζάκι. Κάνουμε λίγο μασαζάκι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ νόστιμο. Πάρα είναι πολύ ζουμερό. Πάρα πολύ τρυφερό. Είναι τέλειο και όλος ο συνδυασμός είναι και πάρα πολύ. Είναι η σάλτσα πολύ δυνατή. Δύο ωραίες ισορροπίες. Ακριβώς. Κοίταξε. Βάζουμε τώρα εδώ για να μην λερώσουμε και θα βάλουμε το λαδάκι. Κάνουμε το μασαζάκι. Η διαδικασία είναι η εξής. Θα θωρακίσουμε το κρέας και τώρα αλάτι και πιπέρι, αν μπορείς να με βοηθήσεις. Βάλτε αρκετό, μην το φοβηθείτε. Ωπ, τέλεια. Βάλε και λίγο την άλλη, τη μισή δουλειά. Συγγνώμη. Τι ωραίο. Τι είπες μισή δουλειά της Κατερίνας. Της Κατερίνας είπες μισή δουλειά. Τι έχει κάνει φούρνο σε γκρεμιστή σήμερα, δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τρομερή, άνθρωποι έχουν άγνοια κλειδίου, δεν είναι. Αυτά τη λύση ήταν σε μένα. Λοιπόν, ξέφυγε. Έχουμε και λέμε. Προσθέτουμε στο τηγάνι, το οποίο είναι πολύ ζεστό, το χοιρινό μας, το οποίο αρχίζει και μυρίζει καταπληκτικά. Εδώ αυτό που θέλουμε, όπως είπαμε, είναι να το θωρακίσουμε εξωτερικά. Εντάξει. Και να το τελειώσουμε στο φούρνο. Ο φούρνος μας τον προθερμαίνουμε στους 200 βαθμούς. Okay. Για μισή ώρα. Ωραία, πάντα, για μισή ώρα. Πάμε τώρα. Θα κάνεις μια δουλίτσα. Ό,τι πεις, βεβαίως. Έχουμε και λέμε τώρα. Πάμε όσο γίνεται το κρέας μας να φτιάξουμε την πατατοσαλάτα. Τι θέλουμε. Θέλουμε να πάρουμε πατάτες, να τις ξεφλουδίσουμε, να τις κόψουμε σε αυτά εδώ τα μικρά κομμάτια. Κάτσε να βγάλω. Κοντά σου. Ναι, εντάξει. Να το δείξουμε ποιο είναι το μέγεθος. Εντάξει. Και να τις βράσουμε σε ένα σημείο το οποίο, κοίτα, τρώγονται, αλλά δεν λιώνουν. Να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Τις κόβεις και τις βράζεις. Ναι, ναι, αλλά Δεν τις βράζουμε ολόκληρες και μετά τις κόβουμε. Κανονικά ο σωστός τρόπος είναι να τις βράσουμε ολόκληρες με τη φούρνα. Όμως αυτό πολλές φορές είναι δύσκολο για τον κόσμο που μαγειρεύει στο σπίτι. Οπότε είναι καλύτερο να τις κόψουμε σε πιο μικρά κομμάτια και να τις μαγειρέψουμε έτσι. Όμως το σημαντικό είναι να βάλουμε τις πατάτες στην κατσαρόλα χωρίς να μην έχει βράσει το νερό. Εντάξει. Που σημαίνει ότι παίρνουμε την κατσαρόλα, βάζουμε τις πατάτες μέσα, προσθέτουμε νερό και μετά τις βράζουμε έως ότου περίπου για 10-15 λεπτά μέχρι. Κύριε, να κάνω μια ανόητη ερώτηση εγώ. Δεν υπάρχει ερώτηση. Ναι, το ξέρω. Τις πατάτες τις βράζουμε είτε είναι. Τις ξεφλουδίζουμε είτε τις βράζουμε ολόκληρες είτε σε κομματάκια. Τι νοείς, δεν το λέω, τις πατάτες τώρα τις έχουμε κόψει σε κομματάκια. Ναι. Και τις βράσαμε έτσι, όχι ολόκληρες. Όχι. Ωραία. Αλλά ο σωστός τρόπος κανονικά ο είναι ολόκληρες. Και με τη, φλούδα. Με τη φλούδα. Αλλά μετά πρέπει να τις ξεφλουδίσεις καυτές. Άρα τις ξεφλουδίζεις μετά. Ναι, ναι. Αλλά αυτό είναι ο σωστός τρόπος. Αλλά είναι δύσκολο. Okay. Για τον κόσμο που μαγειρεύει στο σπίτι, εντάξει. Είναι πολύ υψηλή λεπτομέρεια. Να ρωτήσω κάτι. Εάν τις βράσουμε τις πατάτες με τη φλούδα και μετά με το που τις βγάλουμε, τις βάλουμε σε παγωμένο νερό. Αμέσως ξεφλουδίζουν πιο εύκολα. Ξεφλουδίζουν, απλά εμείς θα τις παγώσουμε ενώ θέλουμε να είναι ζεστές. Δεν πρέπει. Κατάλαβες. Okay. Λοιπόν, έχουμε θωρακίσει το κρέας. Τι κάνουμε τώρα εδώ. Θα προσθέσω μισό φλιτζάνι ξύδι βαλσάμικο. Και αυτό τώρα είναι και σημαντικό γιατί θα αρχίσει να παίρνει ένα ωραίο χρώμα. Το γυρνάμε συνεχώς. Και μία μυρωδιά. Και μία μυρωδιά. Αυτή είναι που μας έσπασε τη μύτη. Σε αυτό το σημείο προσθέτουμε μέσα 3 σκελίδες σκόρδο και το θυμάρι ολόκληρο. Έτσι, εδώ. Μπορούμε να ρίξουμε, αν θέλουμε, λίγο παραπάνω πιπέρι. Ωραία. Και ο κρατερός. Έχουμε εδώ τις πατάτες. Τα υλικά τα οποία έχουμε στην πατατοσαλάτα είναι το κρεμμύδι, το οποίο ξεκινάς να τα προσθέτεις όλα μέσα και να αρχίσουμε να ανακατεύουμε ζεστή. Δεν έχει σημασία με ποια σειρά. Δεν έχει σημασία. Η σημασία έχει να γίνει σωστά η διαδικασία και να ομογενοποιηθεί καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα. Μόλις εξατμιστεί το. Το ξύδι, εντάξει, τέλεια. Όπως είπαμε, προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200 βαθμούς. Μόλις δούμε ότι το ξύδι μας έχει εξαφανιστεί, αφαιρούμε και προσθέτουμε το κρέας σε ένα ταψί. Τα πιο λεπτά κομμάτια θα φύγουν πιο νωρίς και τα υπόλοιπα πιο μετά. Λοιπόν, τα προσθέτουμε όλα εδώ, οπ, το θυμαράκι, και χαμηλώνουμε το μάτι από το 9 στο 5. Απλώνουμε λίγο το θυμάρι, καλό είναι να μπορούμε να το βάλουμε και από κάτω, να κάτσει από πάνω
με τους νόμους της φυσικής θα απορροφήσει η γεύση, γιατί η γεύση πηγαίνει προς τα πάνω. Φαντάζομαι τα βουλάκια πρέπει να τα... Τα βουλάκια πρέπει να τα ψιλοκόψουμε. Να τα ψιλοκόψουμε. Να τα ψιλοκόψουμε, εντάξει. Μπορείς άμα θες. Και εδώ αρχίζει η επιχείρηση. Το κρέας το βάζω μέσα στο φούρνο και θα ψήσουμε για 15 με 16 λεπτά. Εντάξει, ενώ τα δύο πρώτα κομμάτια θα τα βγάλουμε τώρα. Στο ήδη υπάρχον τηγάνι, τι θα κάνουμε. Θα προσθέσουμε λίγο ακόμα ελαιόλαδο, 2-3 κουταλιές σούπας, κρεμμύδι. Εντάξει. Και θα αρχίσουμε να τσιγαρίζουμε και εδώ θα φτιάξουμε τη σάλτσα. Εγώ αυτό μπορώ να κάνω. Μια χαρά. Κατά μεγάλη πιθανότητα θα έχει κολλήσει στο κάτω μέρος λίγο από το κρέας και τώρα θα έρθει η μαγεία της μουστάρδας πάνω από την οξοπία Ζαφυρόπουλος που θα τη βάλουμε μέσα σε αυτό το σημείο. Εδώ μόλις αρχίσει το κρεμμυδάκι μας να τσιγαρίζεται. Εντάξει, και το σκόρδο. Και θα προσθέσουμε το κρασί. Πολύ ωραία. Και με το που πάρει μία βράση, τα δύο υλικά που μας λείπουν είναι ο ζωμός και οι 4 κουταλιές της σούπας της μουστάρδας που θα μας δώσουν πολύ ωραία οξύτητα. Έχει ένα προϊόν που έχει βελούδινη γεύση και είναι και ένα νέο προϊόν από την εταιρεία Ζαφυρόπουλος. Πω, τέλειο. Αρχίζει, μυρίζει, εξατμίζεται η αλκοόλη, μένει η γεύση από το σταφύλι και τώρα εδώ θα προσθέσουμε, τέλεια, 4 κουταλιές σούπας μπόλικο. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4. Θα βάλω και λίγο παραπάνω γιατί είναι πολύ ωραία. Σούπερ. Ανακατεύουμε και θα αρχίσει το να ανακατεύουμε παίρνει... αυτό φαντάζομαι. Ναι. Τα υλικά απλά είναι πολύ εύκολη διαδικασία, γι' αυτό δεν έδωσα βάση. Και μόλις δούμε. Έχω εμπιστοσύνη, ας πούμε. Μπορούμε έχω εμπιστοσύνη στον κρατερό, εννοείται. Κοίταξε, βλέπεις ότι έχει πάρει αυτή τη μουσταρδί κρώμα. Προσθέτουμε μέσα και το ζωμό. Εντάξει, φαίνεται ότι είναι νερουλό, αλλά τώρα τι θα κάνουμε. Θα το βράσουμε για περίπου 5 με 10 λεπτά μέχρι να έρθει σε αυτό εδώ το αποτέλεσμα της σάλτσας. Κοιτάξτε εδώ, είναι τέλειο. Επίσης, να πω ότι στη σάλτσα αυτή την έχω περάσει από τον πολτοποιητή χυρός για να ενσωματώσω το κρεμμύδι μέσα. Δεν είναι απαραίτητο. Απλά θα σας δώσει μια πιο ωραία τελική υφή που θα συνοδεύσει το ζουμερό ψαρονέφρι, στο οποίο είδατε πώς θα το ψήσετε για να γίνει ωραίο και ζουμερό. Και θα το απογειώσετε παράλληλα με τη σάλτσα. Κρατερέ, εδώ μάλιστα, το μόνο που ξέχασες είναι ναι, να βάλεις το ξύσμα από λεμονιού. Στάρδα. Θα την βάλω, δεν ξέχασες. Θα βάλω συγγνώμη, και εδώ μια κουταλιά για να δώσουμε την οξύτητα. Και αυτό είναι ένα τέλειο γεύμα που θα φτιάξει την οικογένεια σου. Αν δεν είναι. Καθημερινό και για το Σαββατοκύριακο. Αν δεν είναι. Γεύμα. Και...